Καλησπέρα ρε Μάκη, τι κάνεις? Καλησπέρα φίλε Δημήτρη. Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε? Είναι πριν το Πάσχα νομίζω. Ναι, μα χωνέψαμε τα αρνί. Τι τα έχουμε κάνει όλα. Καιρό έχουμε. Χωνέψαμε τα αρνί. Ναι ρε φίλε, καιρό έχουμε να τα πούμε. Σταμάτησε να πούμε ότι λείπει σήμερα την παρέα. Ναι, θα είμαστε δυο μας, Μάκης και Μίτσος στα μικρόφωνα για σας. Καιρό έχουμε να βγούμε σε Joycast, καιρό έχουμε να μας ακούσουν τα παιδιά. Και είχε και πράγμα, αλλά απλά εντάξει, είχαμε μπλέξει ρε φίλε, εγώ με τις δουλειές, εσύ με τα δικά σου. Ναι, εντάξει, ακριβώς. Ακριβώς, χόμπι ακριβώς. Κάνουμε, δεν κάνουμε επάγγελμα. Και ναι, εντάξει, τώρα είναι ευκαιρία που έχει πολλά πράγματα να συζητήσουμε, να τα συζητήσουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε κάθε τρεις και λίγο και να μην έχουμε τι να πούμε, ούτε για ταινίες τα λέμε, ούτε για τίποτα, μόνο καθαρά για gaming και ότι μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε. Εντάξει, ναι, έχουν μαζευτεί αρκετά πράγματα και έρχονται και πολλά πράγματα. Ναι, ναι, λογικά τα παιδιά έχουν δει και το Joyful που έχεις κάνει για το Resident και για το Outlast. Θες να μας πεις δύο-τρία πράγματα, έτσι μιας και είμαστε... Κοίταξε να δεις, το Resident το τελειώσαμε. Ανεβήκανε 8 part geek. Ναι, ναι. Τώρα κάνουμε για το Outlast Joy-Thru, το οποίο αυτό έχει φτάσει τώρα στο τρίτο μέρος. Μάλλον όχι, θα ανέβει το τρίτο μέρος, το παιχνίδι κοντεύει να τελειώσει σχεδόν. Ναι, ναι. Απλά, ξέρεις, είναι αποθηκευμένα τα βίντεο, σιγά σιγά θα ανεβαίνει το ένα μετά το άλλο. Ναι, ναι, ναι. Το ότι δεν έχουν ανέβει ακόμα πολλά μέρη, δηλαδή θα έπρεπε να έχουν ανέβει 2-3 ακόμα. Απλά είχα κάποιο πρόβλημα εγώ με τη σύνδεσή μου εδώ πέρα. Ναι. Τώρα το λύσαμε αυτό και σιγά σιγά θα πάμε όπως πηγαίναμε και με τα Resident. Δηλαδή μέρα παραμέρα ένα πάρ. Όποιος θέλει δηλαδή να σποϊλαριστεί και είτε δεν έχει λεφτά να αγοράσει το παιχνίδι, είτε φοβάται μήπως είναι ψιλοσούπα κτλ. Γιατί δεν μπορεί να αρέσουν όλα σε όλους, έτσι δεν είναι. Μπορεί να κοιτάξει 5-10 πράγματα από τα playthrough ή και σαν λύση ας πούμε. Γιατί εντάξει, μπαμ τα βρίσκουμε, δεν είναι. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Όχι, σαν παιχνίδι. Είναι καλή φάση γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει και από μόνος του. Εσύ είσαι έμπειρος, με το σταμάτη είστε έμπειροι. Και εντάξει, νομίζω ότι τα Joy-Thru βολεύουν πολύ κόσμο να δουν. Γιατί όποιος θέλει να το πάρει πρώτη μέρα το πήρε, δεν περιμένει να ακούσει review κλπ. Καλό πάντως είναι να τσεκάρουμε 2-3 πράγματα γιατί έχουμε δει πολλές κάλτσες τον τελευταίο καιρό. Θα κάνω και ένα review για το Outlast. Ναι. Θα κάνω και ένα review. Ένα βίντεο review, όχι review δηλαδή να γράψω ή αυτά τα εξειδικευμένα review. Απλά θα κάτσω μπροστά στην κάμερα και θα πω τα πράγματα όσο έχουν με το συγκεκριμένο Outlast. Όσο έχουν για μένα φυσικά, έτσι. Η άποψή μου η ταπεινή είναι. Ναι. Αυτό δηλαδή. Δεν μπορεί να, αυτά που θα πω εγώ δηλαδή δεν μπορούν να ισχύουν για όλους. Ναι, αλλά ωραία, εγώ άλλη να... θα προσθέσω ότι θα ισχύουν για μια μεγάλη μερίδα. Είσαι έμπειρος και νομίζω το καταλαβαίνουν και τα παιδιά. Εγώ να συμπληρώσω μόνο ότι υπάρχει το κανάλι μας στο YouTube που μπορείτε να πάνε να δείτε. Joystick.gr το κανάλι μας. Δείτε τα και κρίνετε μόνοι σας τη δουλειά του παιδιών. Και στηρίξτε μας. Έχουμε και σχολιάκια μέσα, ωραία έτσι. Ναι. Καβαλεδιάρικο gameplay κάνουμε. Τα παιχνίδια δηλαδή έχουμε κάνει το Resident και τώρα κάνουμε το Outlast. Έτσι. Ναι. Να πούμε ότι τα παίζουμε. Όπως τα γράφει δηλαδή στο βίντεο, τα παίζουμε και εμείς πρώτη φορά, δεν τα έχουμε ξαναπαίξει τα παιχνίδια. Για να, δηλαδή, αν δουν και κάποιες φορές που δεν ξέρουμε πού πάμε, είναι γιατί δεν τα έχουμε ξαναπαίξει τα παιχνίδια. Ναι, ναι, και θα θέλαμε δηλαδή αυτό το πράγμα να κάνουμε, να γράψουμε το gameplay όπως ακριβώς γίνεται όταν το παίζεις μόνος πρώτη φορά. Ναι, δεν είναι αυτό στιμένο. Θέλαμε, αυτό που θέλει αυτός να πει, ήταν ο στόχος μας. Αυτό που θέλει να πει ο Μάικλ είναι ότι δεν είναι στημένο gameplay, είναι τύπου live, δηλαδή όπως βγουν τα παιχνίδια και μετά κρίνουν και τα παιδιά ανάλογα. Ναι, εντάξει, έχουμε κόψει ρε παιδί μου. Άμα έχει φάει καμιά δεκαριά wipes, θα τα έχουμε κόψει. Εντάξει, ναι. Αλλά το καταλαβαίνει μετά από την κουβέντα που έχουμε. Ότι ξέρω εγώ, άμα κυνήγαγε, οπότε βγάζει άκρη ότι πρέπει να έχει χάσει ένα 2-3 φορέ πιο πριν για να βρει που πάει. Ναι. Απλά δεν τα βάζω για να μην πολυκουράσουν. Γεια, θα μα πει και δύο πραγματάκια για το Atlas. Ξέρω, θα ανεβάσει και έτσι ένα vlog γι' αυτό. Αλλά πε μα 2-3 πραγματάκια έτσι να μα άνοιξε λίγο την όρεξη. Πώ το βλέπει το παιχνίδι? Το Outlast, εγώ όπως σου είχα πει και προηγουμένως, ναι. Ήταν από τα παιχνίδια που ξέρεις, όλοι περιμένουν τα παιχνίδια και λένε «Α, εγώ βαστάω μικρό καλάθι για το κάθε παιχνίδι». Είναι κλασική ατάκα αυτή, έτσι. Ναι, εγώ είμαι άλλος τύπος και βαστάω μεγάλα καλάθια για τα παιχνίδια που βγαίνουν και περιμένω.
Είναι τόσο μεγάλο το καλάθι που βάσταγα που το Outlast μέσα δηλαδή δεν φαίνεται καν. Σου την είχε δημιουργήσει, ρε φίλε, αυτή την προσμονή και το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή είχες ευχαριστηθεί. Το πρώτο παιχνίδι. Το έχεις ευχαριστηθεί. Μάλλον το expansion του, γιατί δεν είναι DLC. Το είχα καταευχαριστηθεί. Αυτό ακριβώς. Λειτουργούσε με stealth στοιχείο. Έτσι. Ναι. Είχε stealth στοιχείο μέσα. Εντάξει, τα γραφικά ήταν ok για την εποχή που είχε πρωτοβγεί. Μια χαρά. Αλλά αυτό το περίμενα. Λέω εντάξει, η ίδια εταιρεία είναι. Το είδαμε το Outlast, είδαμε το Whistleblower που βγήκε πολύ αργότερα. Ναι. Αυτό τώρα λέω θα είναι στο Θεό. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ δεν έπαιξα τώρα survival horror παιχνίδι. Το οποίο δηλαδή. Εντάξει, αυτό όπως και στο προηγούμενο δεν έχει όπλα, μαχαίρια, τσεκούρια, σπαθιά, ντουφέκια και τέτοια. Δεν τα έχει. Ξέχασε τα πάλι αυτά. Δεν υπάρχουν. Ναι, ναι. Δεν είναι καθόλου άξιο. Πάλι οπλισμένος με την κάμερά σου, κανονικά, μέσα στα σκοτάδια για να βλέπει με αυτήν. Mm-hmm. Και ψάχνει να βρει τον δρόμο σου. Ναι. Όμως τι γίνεται. Το stealth στοιχείο έχει σβήσει εντελώς. Δεν υπάρχει stealth στοιχείο μέσα. Δηλαδή το να κρύβεσαι από έναν εχθρό, να περάσει από δίπλα σου επειδή έχει σκοτάδια, να μην σε δει και εσύ να την κάνει σιγά σιγά, να μην ακούσει τα βήματά σου και να φύγει προς τα εκεί που πρέπει να πας, αυτό ξεχάσαι το. Mm. Είτε πας σιγά σιγά, είτε κρυφτείς στα σκοτάδια, είτε μπει σε βαρέλι. Αν κάποιο έχει δει ελάχιστα δευτερόλεπτα πιο πριν, θα σε ανακαλύψει θες δεν θες. Την έχεις γάμισε. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι το εκνευριστικότερο πράγμα. Δηλαδή στο παλιό σε έβλεπε κάποιο. Ωραία. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει παίξει. Ναι, το έχω παίξει λίγο. Όταν έτρεχε, τον άφηνε τρεις πόρτες πίσω μέσα στο κτίριο, mm-hmm. έμπαινε μέσα σε ένα φοριαμό. Γιατί η βαρέλη δεν είχε εκεί να κρυφτεί. Έμπαινε mm-hmm. μέσα σε ένα φοριαμό, έκλεινε το φοριαμό και περίμενε λιγάκι. Πέρναγε αυτό, άνοιγε δίθεν και καλά, ξέρει. Το διπλανό φοριαμό, να δει αν είναι κάποιος μέσα, έβριζε και σηκωνόταν και έφυγε. Mm. Από εκεί και πέρα ήξερες ότι είσαι ελεύθερος πρέπει να βγεις και να συνεχίσεις το παιχνίδι σου προς τα εκεί που πρέπει να πας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ρε φίλε το πράγμα δεν υπάρχει στο δεύτερο παιχνίδι. Κρίμα ρε φίλε. Το δεύτερο παιχνίδι. Κρίμα ρε φίλε, γιατί είσαι... ήταν πολύ σημαντικός μηχανισμός για να τον βγάλεις έτσι. Μάλλον δεν τον έχουν βγάλει. Απλά δεν την κάνει καλά τη δουλειά του. Ναι. Καταλαβες. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή το έχουν μέσα, αλλά δεν το κάνει σωστά το παιχνίδι. Δεν το κάνει σωστά. Όχι, καθόλου σωστά δεν το κάνει. Καλύτερα, σωστά. Καλύτερα να μην υπήρχε. Δηλαδή παράδειγμα. Το παιχνίδι αυτό ξέρεις πως έπρεπε να λέγεται. Πώς. Ο Βέγκος στη χώρα της Φρίκης. Ξέρεις γιατί. Τρέχεις, σε αυτό το παιχνίδι το μόνο που κάνεις είναι να τρέχεις. Έλα, αφήνεις λίγο το στάμινα γεμίζει σε περίπτωση ναι. που κουραστεί και ναι. δίνεις τρέξιμο του γρου. Αν δηλαδή. Καταρχήν όλη την ώρα χάνεις, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χάσεις 10 και 15 φορές σε ένα σημείο ναι. το οποίο δεν μπορείς να όλα τα σημεία δηλαδή είναι δύσκολα. Ναι. Γιατί είναι δύσκολα. Γιατί έχει τη μαλακία να μην βλέπεις που πας. Mm-hmm. Δεν βλέπεις που πας. Δηλαδή πρέπει να ψάξεις πολλή ώρα για να βρεις ότι πρέπει να σκαρφαλίσεις πάνω σε ένα βράχο ή να περάσεις κάτω από μια τρύπα, ξέρω εγώ. Ναι. Αυτά βέβαια θα ήταν εύκολα αν λειτουργούσε το stealth στοιχείο όπως σου λέω. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Αν λειτουργούσε σωστά, θα ήξερε σιγά σιγά πηγαίνοντας εκεί που πρέπει να πας, γιατί έχει αποκλείσει όλες τους διαδρόμους δεξιά, αριστερά και πίσω σου, ότι μπροστά, τι κάτι παίζει εδώ πέρα, από εδώ φεύγω, από τη στιγμή που είμαι ήσυχος ότι δεν με κυνηγάει κανείς πλέον, να το, θα το βρίσκεις. Όπως γινόταν και στο παλιό, στο πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό όμως, φίλε, επειδή δεν ισχύει κάτι τέτοιο και μόλις σε δουν πρέπει αναγκαστικά να τρέξεις, δηλαδή μόνο έτσι την γλιτώνεις, με τρέξιμο. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Δεν βρίσκεις εύκολα προς τα που πας στη συνέχεια. Ωραία, τα υπόλοιπα θα μας τα πεις από το... και από το μην τα αποφανερώσεις όλα. Πες μας, ναι, λίγο... Πες, μας λίγο... πες μας λίγο από υπόθεση και λοιπά, τι λέει. Από υπόθεση, κενά, πολλά κενά, δεν δικαιολογούν δηλαδή. Δηλαδή η υπόθεση ναι. είναι υποτυπώδες. Να, okay. Χρειάζεται μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει το λόγο που μπλέκεις κάθε φορά με ένα νέο πρόσωπο, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή, με κάποιο νέο ψυχοπαθή μάλλον, όχι νέο πρόσωπο. Κατάλαβα. Δηλαδή, σου λέει, ας πούμε, πέσε μέσα στις λάσπες και σύρσου, γιατί έχει, ας πούμε, πρέπει να πας από εκεί. Ξέρεις, εκεί σε βοηθάει και λίγο η υπόθεση. Πρέπει να πας από εκεί, γιατί άμα πας από την άλλη μεριά, ξέρω εγώ, είναι σατανιστές και τα λοιπά και είχαν βρεθεί και κάποια πτώματα στο παρελθόν. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πώς το λέω τώρα. Η υπόθεση ναι, σε βοηθάει μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει το δρόμο που τραβάει ο χαρακτήρας στο παιχνίδι. Αυτό.
Ναι, είναι... Δεν έχει δηλαδή κάποια ουσιαστική υπόθεση. Ναι, δεν εξηγεί ούτε γιατί έχουν γίνει αυτά. Εντάξει, τώρα δεν συνδέεται με το πρώτο καταρχήν. Είναι υποτυπώδες, δεν ακολουθεί. Δεν συμπληρώνει καλά το παιχνίδι. Όχι. Ναι, κατάλαβα. Όχι. Κατάλαβα. Πολλά κοινά. Οπότε κατάλαβα, έχει κάποια λάθη. Μεγάλα λάθη. Ναι. Τέλος πάντων, θα μας τα πεις, μωρέ. Θα μας τα πεις και από... και από το, από το vlog σου που θα κάνεις στο τέλος. Θες να μας πεις λίγο τώρα, ας περάσουμε, ας αφήσουμε λίγο το Outlast, να μας πεις λίγο και για το Little Nightmares, Nightmares που έκανες ένα unboxing, λίγο την ποιότητα της συλλεκτικής, τι βρήκες μέσα και λοιπά. Κοίταξε, όπως είπα και στο unboxing που έχω κάνει στο βιντεάκι, μπορεί να το δουν στο κανάλι μας στο YouTube. Ναι. Το κανάλι μας είναι Joystick GR, ναι, ναι, και έχει και ένα θαυμαστικό στο τέλος. Ναι, αυτό ναι, το ξεχνάς, δεν ξέρω μήπως παίζει ρόλο. Γιατί μην πατήσουν απλά Joystick GR και δεν ξέρω, μπορεί να βγάλει άλλα κανάλια. Μπορούν και όλα τα παιδιά στο σελίδι μας στο Facebook, στο αριστερό κομμάτι. Εκεί που μπράβο, καλύτερα εξήγησε από εκεί. Ναι, ναι. Ναι, εκεί που είναι τα tabs, θα βρείτε το YouTube tab και μπορείτε να μπείτε κατευθείαν από εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα ως προς το unboxing που έκανα εγώ. Ναι. Όπως είπα και στο unboxing, δηλαδή στο βιντεάκι, η διαδικτυακή έκδοση και η κανονική απλή κοστίζουν 20 ευρώ. Ναι. Τα 10 ευρώ που δώσα εγώ παραπάνω για να πάρω το συγκεκριμένο πακετάκι, ναι, με αφήσαν ικανοποιημένο. Δηλαδή είχε την αφισούλα του μέσα, η φιγούρα. Ναι. Τώρα όσον αφορά τη φιγούρα, γιατί φιγούρα περισσότερο την πήρα. Ναι, ναι, ναι. Όπως είναι το εικαστικό του παιχνιδιού, είναι ένα πιστό αντίγραφο. Ναι, ναι, ναι. Της Six. Της ηρωίδας δηλαδή. Ναι, 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 Six. Το πλαστικό του είναι από το μαλακό πλαστικό, όχι το σκληρό πλαστικό. Ναι, ναι, ναι. PVC, ναι, ναι. Το λένε αυτό. PVC, ναι. Είναι το μαλακό πλαστικό, έχει λεπτομέρειες, δηλαδή κάτω από το... και το δείχνω κιόλας και στο βίντεο, ότι κάτω από το αδιάβρωμα που φοράει, φαίνεται ότι είναι ντυμένη κιόλας, ότι έχει το σορτσάκι της, ξέρω εγώ. Έχει λεπτομέρεια. Έχει τη λεπτομέρειά του. Δηλαδή, όσο λεπτομέρεια μπορεί να έχει τώρα ένας τέτοιος χαρακτήρας, μάλλον με αυτό το σχεδιασμό. Ναι, ναι, ναι. Είναι ζόρικα η φιγούρα, είναι, δηλαδή είναι. Μετράει. Δεν εντάξει, είναι. Να σου πω κάτι, πλήρωσα δηλαδή 10 ευρώ να πάρω την αφίσα. Ναι. Κοίτα, το μόνο που μου την έσπασε ήταν ότι δεν είχε το steelbook μέσα. Δεν είχε steelbook. Ναι, δεν είχε. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Αλλά και το κουτάκι το απ' έξω γαμό, σαν εικαστικό, ας πούμε, πολύ ωραίο. Σαν κλουβάκι ήταν που είναι φυλακισμένη Six. Ωραίο αυτό το λέω. Είχε, όπως είπα, την αφίσα, είχε μία σελίδουλα με αυτοκόλλητα. Ναι. Τι άλλο είχε μέσα. Έτσι τώρα γιατί κόλλησα. Δεν μπορώ να θυμίσω τι άλλο είχε μέσα. Γιατί δεν έχω και μπροστά μου τώρα. Τέλος πάντων, τάξιζε τα 10 ευρώ τα παραπάνω. Εσύ τι λες, πώς κρίνεις. Ναι, για μένα ναι, τάξιζε. Τάξιζε, ναι, ήταν και εγώ. Γιατί έδωσα 10 ευρώ παραπάνω και πήρα αρκετά πραγματάκι. Ναι, πήρες αρκετά. Πήρα αρκετά. Α, είχε και ένα κομιξάκι μέσα μικρό. Ναι, α, μπράβο. Εφτασέλιδο. Εφτασέλιδο κόμικ, μικρό. Τώρα, δηλαδή με του παιχνιδιού πράγματα, έτσι. Ναι. Δηλαδή μια ιστορία μίνι του παιχνιδιού. Τώρα στα αυτά και πες μας, Τζόι, που θα δούμε από σένα. Εγώ έχω μεγάλη περιέργεια να το δω. Τι πράγμα να δούμε, Τζόι, Τρου. Ναι, από το Little Minds θα δούμε. Είναι και μικρό, δεν είναι μεγάλο. Ναι, θα το κάνω. Θα το κάνω μόνος μου αυτό μάλλον. Ναι, θέλω το σταμάτη, θέλω, γιατί θέλω, δεν υπάρχει λόγος. Είναι μία ώρα, νομίζω, μία μισή ώρα παιχνίδι είναι. Ναι, μία μισή με δύο άκουσα εγώ. Ναι, θα το κάνω ένα ολοκληρωμένο βίντεο. Ένα playthrough, δηλαδή, full. Θα είναι όλο το παιχνίδι μαζί. Ένα βίντεο, όλο το playthrough. Είναι πάντως, είναι Little Nightmares, μικρός εφιάλτης, μικρό playthrough. Κοίτα, έχω δει κάτι βιντεάκια. Είχα δει μάλλον πριν το πάρω το παιχνίδι και έχει τρομερά animation, φίλε, μέσα στο παιχνίδι. Ναι, ρε φίλε, εμένα μου έχει ξητάρει αυτό το παιχνίδι. Φαίνεται, ακολουθεί λίγο ότι. Είναι ακριβώς αυτό την ίδια ενθουσιασμό που μου είχε βγάλει, ξέρω εγώ, το Limbo, το Inside, αυτά τα παιχνίδια. Ναι, και το Limbo ήταν εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Και το Inside ήταν συγκλονιστικό, μάλλον. Ναι, 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 ναι. Σαν παιχνίδι, δηλαδή, ήταν συγκλονιστικό παιχνίδι. Ναι. Έπαθα πλάκα μεγάλη με το Inside. Είναι από τις καλές περιπτώσεις, δεν το συζητώ. Mm.
Που είναι, και, και αυτό πιστεύω, έχω και αυτό μεγάλες προσδοκίες. Ότι τώρα ναι. Δηλαδή θα το ξεκινήσω άμεσα, θα το ξεκινήσω για να το κάνω το review. Το review λέω, το playthrough. Ναι. Πιστεύω ότι θα περάσω το ίδιο καλά όπως πέρασα και με το Limbo και με το Inside. Έτσι. Εν τω μεταξύ έχει και εικαστικό που γουστάρω, Tim Burton. Mm. Τύπου Tim Burton, δηλαδή. Ναι. Ναι. Ξέρεις όπως είναι αυτές οι ιδιαίτερες παραμορφωμένα σπίτια, παραμορφωμένες ναι, πόρτες, λίγο... κλουβιά κτλ. Και οι χαρακτήρες όλοι έτσι περίεργοι. Σουρεαλιστικές κινήσεις. Ναι, ναι, ναι. Μου θυμίζει και λίγο το Medieval που είχα λατρέψει στο παρελθόν. Έτσι, έτσι ακριβώς ήταν το ίδιο σκηνικό. Τώρα, αυτό, το ίδιο εικαστικό. Medieval, φίλε, του παιχνιδάρα τελείωτη. Ναι, και αυτό, επειδή είχε αυτό το εικαστικό, το σουρεαλιστικό όπως λες και εσύ. Ναι, δηλαδή ναι. Παραμορφωμένα σπίτια, κάστρα τα, κτλ. Και, ναι. Και μουσικάρα. Καλά, έχει και μουσικάρα τότε αυτό. Το όνομα αυτό δεν ξέρω τι παίζει. Αλλά έχει μουσικάρα το Medieval. Γενικώς γουστάρω τέτοιου εικαστικού παιχνίδια. Και ταινίες. Και ταινίες. Δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Μαλάκα είναι... Είμαι αυτού του σκηνικού. Ρε φίλε, λογικό είναι να τα γουστάρεις γιατί σε πάνε αλλού. Σου κάνε σε άλλο επίπεδο φαντασίας. Είναι η χαρούμενη πλευρά του τρόμου μάλλον αυτό. Κάπως ναι. Έτσι το συνδυάζω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που είπες νομίζω το χαρακτηρίζει τον Tim Burton. Style. Ναι, είναι ξέρεις, πώς να σου το πω τώρα, το χαριτωμένο τραμακτικό που λέμε. Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Ναι, ναι, ακριβώς. Ο Tim Burton τέτοια βγάζει, τέτοιες ταινίες βγάζει, με αυτό το στυλ. Mm. Σκοτεινές, έτσι, gothic, ξέρω εγώ, αλλά με το χαριτωμένο στοιχείο. Φαίνεται ότι έχουν πάρει πολλές επιρροές. Δηλαδή πρέπει να έχουν τελειώσει τις ταινίες του. Ναι. Ναι, μπορεί και, ναι, μπορεί και, εντάξει, ρε φίλε, μπορεί... Να είναι επηρεασμένοι από αυτόν και να φτιάξαν κάτι. Σίγουρα. Σκέψου μόνο ρε παιδί μου ότι αυτοί που είναι developers τώρα στην ηλικία μας περίπου, δηλαδή να είναι από τα 25 μέχρι 35, έχουν ζήσει την εποχή που με τις ταινίες του Μπάρτον μικρή. Οπότε είναι λογικό να έχεις επιρροές. Ναι. Αυτά βλέπεις, αυτά θες να κάνεις. Άμπρα. Ακριβώς. Έτσι, και, έτσι πάει. Από τις εικόνες που βλέπω πρέπει να το έχουν κάνει και πολύ σωστά. Mm. Πρέπει να το έχουν υλοποιήσει σωστά, το εικαστικό τουλάχιστον και το level design. Ανυπομονώ τώρα... ανυπομονώ το παίξω, όλα. Τώρα ναι, παιχτικό θα σου πω και εγώ το παίζει. Θα το δούνε μάλλον όλοι μαζί από το playthrough που θα κάνω. Ναι ρε φίλε, το δούνε σίγουρα. Ωραία. Μικροί εφιάλτες τέλος, πάμε σε μεγαλύτερες εφιάλτες. Μάλλον σε μεγαλύτερες ονειρώξεις. Εγώ βλέπω εδώ πέρα μπροστά μου μια ανακοίνωση που μας έπιασε λίγο στον ύπνο από την αλήθεια. Darksiders 3. Darksiders 3. Εντάξει, εγώ δεν είμαι πολύ του κόλτσες αυτού. Δεν σ' άρεσε. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Όχι, όχι, δεν είναι ότι δεν μου άρεσε. Απλά δεν είμαι φαν τόσο πολύ τη συγκεκριμένη σειρά. Έτσι. Τα έχω παίξει και το πρώτο και το δεύτερο. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις γιατί περισσότερο, γιατί καλά το δεύτερο μου άρεσε περισσότερο από το πρώτο. Γιατί το πρώτο, ό,τι γινότανε, το περίμενα εγώ να γίνει σε επικό περιβάλλον. Ναι. Τύπου μεσαιωνικό και έγινε στην τωρινή εποχή ας πούμε. Ότι ναι, ξέρεις ναι, είχε καταστραφεί και τα λοιπά. Εμένα με έχει ξενερώσει στην αρχή αυτό. Ναι. Ναι. Στην αρχή με έχει ξενερώσει που αρχίζεις έτσι στο σύγχρονο κόσμο. Τέλος πάντων, συνέχισε. Γι' αυτό και ενώ στο δεύτερο περνάς σε ένα παράλληλο σύμπαν, σε μια άλλη διάσταση, δεν θυμάμαι καλά. Διάσταση, ναι. Και ναι, συνεχίζεις ας πούμε σε ένα πιο επικό περιβάλλον. Ναι, ναι. Γι' αυτό μου άρεσε και περισσότερο. Ναι, έχει και μια μεταφορά προς τα δω αργότερα, δηλαδή σε φέρνει και προς τα δω το παιχνίδι. Απλά λείπανε κάποια πράγματα μέσα που θα με κάνανε με να λατρέψω τη σειρά. Απεκτικός ήταν φοβερή όμως γενικότερα, δηλαδή gameplay ωραίο. Ειδικά το 2 που είναι έτσι ζελτοειδές είναι... Ναι. Εξαιρετική πρόταση. Για όποιος δεν έχει κυκλοφορήσει και σε remaster στο PlayStation 4 Xbox One, όποιος δεν το έχει παίξει, καλό θα κάνει να το παίξει. Δεν θα χάσει. Είναι καλά παιχνιδιά. Είναι καλά παιχνιδιά. Άσχετα αν εγώ τώρα δεν με έχουν εξιτάρει όπως άλλους, ας πούμε. Ναι, ναι. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Το παιχνίδι είναι φοβερό. Τώρα το 3... Και από μηχανισμούς και από... Ναι. Τώρα, και, είναι, και το πρώτο είναι RPG Steel Zelda. Αυτό είναι Steel Zelda το πρώτο. Το δεύτερο είναι πιο πολύ RPG, κανονικό RPG με στατιστικά στοιχεία, να ανεβάζει σε strength, dexterity κτλ. Ναι. Λοιπόν, τώρα το περιμένουμε. Τι θα έχουν κάνει, δεν ξέρω. Τι θα περιμένουμε, βασικά δεν είναι η ίδια εταιρεία. Έχει διαλυθεί, να θυμίσουμε,
η εταιρεία του, με την πτώχευση της, της THQ. Από ό,τι ξέρουμε μόνο ότι είναι, ο τρίτος χαρακτήρας θα είναι γυναίκα, λέγεται Fury και θα είναι μάγος. Και έτσι πως αρχίζει λιγάκι είναι σαν να, πάρει το αίμα της πίσω. Θα δούμε. Πάντως, ελπίζω μόνο να έχουν κρατήσει το εικαστικό, γιατί... Από ό,τι δεν έχουν κρατήσει... Εντάξει, άλλα σκεφτόντουσαν οι προηγούμενοι, ναι, άλλα σκεφτόνται αυτοί τώρα, έτσι. Από ό,τι βλέπω... Να έχουν κρατήσει το εικαστικό, γιατί ήταν πολύ ιδιαίτερο το εικαστικό και των δύο παιχνιδιών. Ναι, ήταν ιδιαίτερο. Και το ένα με το δύο είχαν παρόμοιο, τέριαζες δηλαδή. Τώρα στο τρίτο ελπίζω να μην έχουν κάνει διαφορετικά πράγματα. Εγώ από ό,τι είδα, το έχουν κρατήσει αρκετά και φαίνεται και πανέμορφο. Φαίνεται πανέμορφο. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Αύγουστο βγαίνει. Εντάξει, μπορούμε να ξέρουμε και πολλά τώρα. Πρέπει να το δούμε. Ναι, μην τον βαπτίσουμε και αυτό είναι Γιάννη. Όχι, θα τα δούμε. Κοντοζυγώνει η Ε3, οπότε θα δούμε πολλά πράγματα. Ναι. Τώρα, πότε είναι η Ε3? Αρχές Ιουνίου. Αρχές Ιουνίου, όχι. Περίμενε, αρχές Ιουνίου είναι. Κάτσε να δω ακριβώς. Α, δεν είναι τώρα αυτό το μήνα. Λοιπόν, μισό, ελέγχω εγώ. 10, 11, 12 Ιουνίου. Αυτός ώρα να πέφτει. Πάντα, τέτοιες μέρες πέφτει, ρε. Όντως. Ναι, κάθε χρόνο αρχές Ιουνίου πέφτει. Και είναι τύπος και ήταν πιο νωρίς πέρυσι. Όχι. Και πέφτει 11 Ιουνίου, Σάββατο, πέφτει, είναι η Microsoft, συνέντευξη τύπου, και 12 Δευτέρα η Sony. Ναι. Αυτό βλέπω. Θα κλάψουν... Να δούμε τι θα δούμε για τη Sony. Θα κλάψουν μανούλες, εγώ αυτό έχω να πω. Θα γίνει σφαγή. Τι περιμένεις να δεις τώρα από αυτή την ψηλοδρία? Κοίτα, θα τα πάρω λίγο με τη σειρά. Λοιπόν, από Microsoft περιμένω να μας δείξουν σε φυσική μορφή το Scorpion και, και την ονομασία του φυσικά. Να επιβεβαιώσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και αυτά. Από παιχνίδια δεν περιμένω πολλά. Ελπίζω να κάνει μια έκπληξη με καινούργια IPs, αλλά δεν έχω μεγάλο καλάθι. Δηλαδή θα δούμε σίγουρα Crackdown 3 που έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό. Καινούριο Forza, λογικά καινούριο Halo. Τώρα δεν ξέρω. Το Halo τώρα έχει καταντήσει για λίγο αδιάφορο. Δεν ξέρω. Ψιλοκουράς μου φαίνεται. Τι να πω, δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορεί να δείξει από καινούργια IPs. Ελπίζω ότι θα δείξει. Τώρα από Sony, η Sony έχει πολλά να δείξει. Θα έχουμε να δούμε σίγουρα trailer Death Stranding. Να δούμε λίγο gameplay, να δούμε και πώς είναι, πώς θα είναι. Gameplay το βλέπω δύσκολο να δείξει. Θα δείξει όμως σίγουρα καινούργιο trailer. Θα προχωρήσει λίγο παραπάνω τη συνωμοσία και τις θεωρίες περί τίνος πρόκειται. Γιατί είχε και μια εβδομάδα, ήταν σε ένα πάνελ ο Kojima και είπε 2-3 πραγματάκια γύρω από το παιχνίδι, όχι πολλά όμως. Να δούμε βασικά και το βασικό είναι να δούμε τι τύπου παιχνίδι είναι. Είναι action, είναι stealth, είναι RPG, δεν ξέρουμε τι είναι ακόμα. Εγώ τώρα άκουσα ότι ήταν horror, λέει. Θα μάθουμε αυτό, πρέπει να μάθουμε. Ό,τι άφησε πίσω του με το PT θα το κάνει, λέει, με αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, να το δούμε, θα είμαστε σε εγρήγορες για να μάθουμε για αυτό το παιχνίδι σημαντικά. Λογικά μετά θα δούμε Final Fantasy 7, remake, θα δούμε σίγουρα gameplay. Υπάρχει μια πιθανότητα να δούμε για ένα Bloodborne 2. Ναι, γιατί έχει βγει και μια φήμη. Βγήκε μια αγγελία που ψάχνει From εργαζόμενος για ένα καινούριο Dark Fantasy παιχνίδι. Τώρα θα δούμε, είναι κάποιο καινούριο IP. Κοίταξα, δες ότι τελειώσανε από ό,τι είπανε τη σειρά Dark Souls. Ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα βγάλουν κάποιο άλλο παιχνίδι RPG σε μεσαιωνική εποχή. Όχι. Μπορεί να βγάλουν κάλλιστα κάποιο Demon's Souls 2. Ψιλομαρκετίστικο είναι όλο αυτό. Δηλαδή σου λέει θα κόψουμε το Dark Souls το όνομα και θα βάλουμε κάτι άλλο και θα φτιάξουμε πάνω κάτω κάτι ίδιο. Όχι, μπορεί να βγάλουν. Άλλο να. Όπως είναι το Assassin's Creed. Το Assassin's Creed άλλαξε πόσες εποχές. Κούρασε όμως το όνομα Assassin's Creed. Δεν έχει. Όχι. Η From δεν ακολουθεί ποτέ τέτοια μονοπάτια. Απλώς η σειρά Dark που τη χαρακτηρίζει το lore και συγκεκριμένα πράγματα, σαν σειρά τελείωσε. Μετά μπορεί να είναι το Demon's Souls 2, μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο.
που να... Ναι, αυτό σου λέω, δηλαδή το Demon Souls δεν είναι το ίδιο πράγμα με το Dark Souls? Είναι ρε φίλε, μεσαιωνική εποχή. Δεν ναι, έχει κάτι διαφορετικό. Απλά αλλάζει το όνομα. Ναι, αλλάζει, εντάξει, αλλάζει, αλλάζει διάφορα στατιστικά. Όπως και το Bloodborne δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, αλλά πάνω κάτω ίδιο είναι. Ναι, έχει μια... Δηλαδή, παιχτικός είναι ίδιο. Ναι, παιχτικός είναι ίδιο, αλλά δεν ακολουθεί τα μονοπάτια του Assassin's Creed. Το Assassin's Creed είναι ίδιο. Δηλαδή, αυτά που θα κάνεις είναι ίδια. Εκεί πέρα, αυτά που κάνεις μπορεί το gameplay να είναι παρόμοιο, αλλά ο τρόπος που τα επιτυχάνεις είναι σαν να ανακατεύεις την τράπουλα και να δίνεις κάτι διαφορετικό, κάτι φρέσκο. Ναι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί το βλέπεις και στο εικαστικό, το βλέπεις και στο lore, σε όλα. Μα αυτό σου λέω και εγώ. Ότι το Assassin's Creed αν άλλαζε ονομασία και άλλαζε και λίγο την ιστορία του, ίσως να πετύχαινε κάποια πράγματα παραπάνω. Από το να πετύχει με τα δύο τελευταία παιχνίδια να την κράξουν σαν From Software. Όπως το κατάφερε ας πούμε με το Far Cry το Primal. Ναι. Άλλαξε setting εντελώς, αλλά ναι, είναι Far Cry. Ναι, εγώ δεν έχω την Ubisoft κάνει να αλλάξει, αλλά ακόμα και setting να αλλάξει. Εντάξει, τώρα ίσως επειδή έχει και καιρό να βγάλει, ίσως καταφέρει κάπως να σενιαριστεί, γιατί εδώ μιλάμε ότι κάθε Souls παιχνίδι θέλει 2 με 3 χρόνια να φτιαχτεί, ενώ κάθε Assassin's Creed θέλει ένα χρόνο. Πόσα πράγματα να αλλάξουμε σε ένα χρόνο προετοιμασίας. Τώρα ίσως που έχουν περισσότερο χρόνο στην ανάπτυξη, ίσως δώσουν κάτι αλλαγμένο. Λοιπόν, άλλο θα δούμε σίγουρα, πιστεύω, και του Cage στο παιχνίδι του Detroit. Ναι. Να δούμε και από αυτό gameplay και καλά gameplay QTE να δούμε πόσα τετράγωνα θα πατάμε. Τι άλλο έχει Sony? Έχει κάτι άλλο, έχει Sony? Ναι, ναι. God of War 4. God of War 4 πάλι ξανά όπως πέρυσι και τώρα. Ναι, να δούμε. Εντάξει, να δούμε τώρα τι gameplay να δούμε τώρα. Ναι, ίσως λίγο παραπάνω. Το καινούργιο το Uncharted θα δούμε λογικά, ένα που βγαίνει τώρα με τις δύο τύπισες. Το Lost Legacy λες, ναι, το expansion, ναι. Το Last of Us 2 φαντάζομαι ότι θα δείξει κάτι. Μετά έχει από Insomniac το Spider-Man που είναι αποκλειστικό και έχω ελπίδες. Γιατί είναι Insomniac από πίσω. Ναι. Και το άλλο, πώς λέγανε αυτά με τα ζόμπι, ρε. Υπάρχει πιθανότητα, γιατί κάπου διάβασα, υπάρχει πιθανότητα να παρουσιάσουν και, πώς το λένε, το Resistance στο 4. Ή λάθος έχω διαβάσει εγώ? Δεν νομίζω, δεν έχει αναφερθεί που φερνά για Resistance 4. Όχι, και, έτσι. Ναι, κάποιοι που ελπίζουν μάλλον. Η Insomnia, ίσως... που κάνει τα Resistance κάνει το Spider-Man τώρα, οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεντώσει τόσο πολύ σαν εταιρεία και να κάνει και Resistance 4. Και νομίζω η σειρά Resistance την έχει θάψει η Sony από μόνη της, δεν ασχολήθηκε καν το 3 και πολύ. Και μετά μπαίνει και το Days Gone που είχαμε δει τότε στην παρουσίαση του. Ναι, με τα ζόμπι. Με τα ζόμπι και αυτό να δούμε. Ορδές ζόμπι να κάνουν ντου και εσύ το μόνο που να κάνεις είναι να τους ξελοθρέψεις. Αυτό έχω δει δηλαδή σαν gameplay. Ναι, σαν Dead Rising λίγο πιο στην πραγματικότητα βέβαια. Ναι. Αυτά νομίζω έχει Sony. Και θα κρίνει και πολλά το μέλλον του VR. Θα δείξει VR περιεχόμενο, παιχνίδια που έρχονται και θα έρθουν ή πάλι δεν θα δείξει τίποτα. Άμα δηλαδή, όλοι και κάτι θα έχουν. Πιστεύω ότι άμα δεν δείξει τίποτα, ήρθε η ώρα να το αποχαιρετάμε το VR το για πρώτη φάση. Εντάξει, ας ρίξουν την τιμή στα πατώματα, να κάτσουμε να το πάρουμε για εμείς να το δοκιμάσουμε την ψυχία μας και να το κόψουμε μετά. Εντάξει, εγώ και πάλι και που την έχουν ρίξει και να τη ρίξω στα πατώματα, αλλά δεν έχει τι να παίξω. Να παίξω τι. Παίξε το Resident, παίξε, έχει αρκετά. Δεν το, το κλείνουν αυτοί. Όπου και το PSV το αποχαιρετάει, όπου όλοι λένε το αποχαιρετούμε και τα λοιπά και δεν δουλεύει. Παιχνίδια δίνουν συνέχεια indie, δίνουν. Αυτό είναι indie ρε φίλε, δεν να τα κάνω εγώ, όπως και στο VR είναι tech demo, τι να τα κάνω εγώ τα tech demo, να τα κάνω τι. Ναι, αλλά δεν το καταργεί. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν το καταργήσει ποτέ. Ναι, ρε, δεν το υποστηρίζει όμως καν. Δηλαδή δεν είναι ανύπαρκτη η υποστήριξη της Sony. Βγάλε First IP, δεν έχει βγάλει κανένα για πλέον. Δεν βγάζει κανένα πλέον για το βιβλίο. Δεν έχει πουλήσει κιόλας τόσο πολύ, ρε φίλε. Είναι ακριβό το μηχάνημα. Δεν έχει πουλήσει. Δεν έχει σε σχέση με κάποια άλλα είναι φθηνότερο. Αλλά... Είναι ακριβώς. Δεν έχει πουλήσει γιατί δεν βγάζει η Sony. Δεν βγάζει παιχνίδια για να πουλήσει.
Ρε, δεν νομίζω ότι είναι θέμα παιχνιδιών. Είναι θέμα ότι αν μπορεί ο άλλος να το βάλει στο το, κεφάλι του. Το δηλαδή, πρώτο... μπορεί να υπήρχαν και παιχνίδια πολλά και να λέει ο γέλος, άντε και το πήρα. Μπορώ να το φορέσω μία ώρα όπως θέλει αυτή. Εγώ βλέπω. Άμα το βάζει 15 λεπτά και το πιάνει με τόσον άλλο, να... είναι εντάξει. Και εγώ το σκέφτομαι κάποια φορά και λέω να το πάρω. Άμα το πάρω και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω μετά, τι θα το κάνω. Απλώς δεν έχει το παιχνίδι που θα σε κάνει να το πάρει. Δηλαδή, το Resident το παίζει και κανονικά. Το ναι. Βλέποντας ας πούμε στο Switch που έβγαλε το Zelda η Nintendo και πήγε πολύ καλά, ήταν γιατί ήταν ένα παιχνίδι που πρέπει να το πάρεις. Και βλέπεις ότι είχε attach ratio 1:1. Δηλαδή όσοι αγόρασαν Switch αγόρασαν και Zelda. Γι' αυτό και πήγε τόσο καλά, γιατί είχε και μια παιχνιδάρα από το Zelda. Ναι. Άμα είχε ένα αντίστοιχο παιχνίδι η Sony, δηλαδή η ίδια η Sony δεν έχει κυκλοφορήσει παιχνίδια, η ίδια η Sony. Άμα δεν το υποστηρίξει εσύ, ποιος θα το υποστηρίξει, περιμένεις το third party support. Εσύ πρέπει να κυκλοφορήσεις παιχνίδι για να το υποστηρίξεις. Κοίταξε, για το VR, εγώ πιστεύω οι καλύτερες εμπειρίες, δηλαδή για να το ζήσει σωστά το VR, είναι τρόμου, παιχνίδια ναι. Και παιχνίδια sci-fi. Ωραία, ας μου βγάλει, βγάλει δύο τέτοια παιχνίδια, δεν έχει βγάλει κανένα. Έτσι και βγάλει sci-fi παιχνίδια. Ναι. Και τρόμου αρκετά, τότε το συζητάμε. Γιατί τώρα πολεμικά μπορεί και αυτά να μετράνε, αλλά γίνεται λίγο πανικούλης μέσα εκεί. Με χειροβομβίδες, με κρότους, με το ένα, με το άλλο, με λάμψεις. Ξέρω εγώ, μην έχει πολύ ζαλάδα το όλο θέμα. Δεν βλέπω όμως να κάνουν κάτι, οπότε θεωρώ και σε πρώτη φάση η πρώτη γενιά VR να πάει να πηγαίνει λίγο άπατη. Ας ελπίσουμε ότι η δεύτερη θα είναι πιο καλά δομημένη σε κυκλοφορίες και σε υποστήριξη. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση γιατί μεταξύ έχει πουλήσει καλά, δεν έχει πουλήσει. Για έτσι πρώτη προσπάθεια έχει πουλήσει καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μετά πάμε Nintendo. Nintendo θα κλασικά με κάνα, πώς το λένε, εκπομπούλα αυτή που βγάζεις. Ναι, δεν έχει πάρει χώρο στο Cine-3. Αλλά περιμένουμε να δούμε Super Mario το Odyssey το καινούριο. Ίσως ανακοινώσει και Metroid, που μας τρώει ο κόλος μας. Ίσως ανακοινώσει Metroid. Δηλαδή, πώς τους έχει κάτι όμως ότι θα βγάλει Metroid, έχει πει κάτι. Δεν ξέρω, γιατί όλοι λένε για Metroid. Γιατί... Το περιμένετε λίγο ότι έχει πολύ αργήσει να βγάλει, έτσι δεν είναι. Εκτός αυτού, είναι και δυνατό χαρτί, αλλά η εταιρεία που κάνει το Metroid έχει βγει καιρό να βγάλει παιχνίδι και δεν έχει ανακοινώσει καν παιχνίδι σε τι εργάζεται. Οπότε... πάμε και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα ανακοινώσει Prime 4. Και μετά θα πιστεύω να... από Ιαπωνία μήπως κάσουν. Περιμένουμε και το παιχνίδι της From στη κονσόλα. Ποιο θα είναι αυτό. Και διάφορα άλλα. Εγώ θέλω να βάλω να κάνω με τα ρομπότ αυτό το Gundam, πώς το λέγανε. Ναι, το Gundam. Δεν θυμόμαι καθόλου. Με τα ρομπότ είχαν ένα παιχνίδι με... πώς τα λένε ρε φίλε αυτά. Πω, έχει πολύ στο κεφάλι μου. Ναι, τα Gundam, καλά τα πες. Ναι, αλλά δεν λεγόταν έτσι. Α, το όχι ρικόρ. Όχι ρικόρ. Ναι, τώρα σπάνω, εντάξει, τώρα καταλάβαινε τα παιδιά. Και μετά από τρίτες εταιρείες. Και στην Nintendo να συμπληρώσω έχουμε και Xenoblade Chronicles 2 να δούμε, σημαντικό παιχνίδι για τους κάτοχους. Και μετά πάμε EA, θα δείξει το FIFA 2018, δεν το περιμένει κανένας. Το FIFA 2018, δεν το περιμένει, θα βγάλει το 2018 σίγουρο. Ρε φίλε δεν ξέρω, κάτι φήμες λένε ότι δεν θα βγει φέτος. Θα το προσπεράσουμε. Ναι, και ποιο άλλο έχουμε από EA. Λογικά θα δούμε κανένα καινούριο Star Wars. Το Battlefront 2 σίγουρα και δεν ξέρω, περιμένουμε και το action παιχνίδι το Star Wars που έχουν πει. Τι άλλο. Bethesda, περιμένουμε καινούριο Wolfenstein. Αυτό το Wolfenstein, ναι, και εγώ το περιμένω αυτό. Ναι, τη γουστάρω τη σειρά πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ησία Wolfenstein. Από πάω προς πάπου. Wolfenstein καινούριο, Evil Within καινούριο. Λογικά Elder Scrolls καινούριο. Ξεχνάω κάποιο άλλο από Bethesda. Δεν ξεχνάω άλλο. Ubi θα δούμε κλασικά. Ήρθε η ώρα να δούμε Assassin's Creed.
Ναι, νομίζω. Και κάτι βγάλανε τώρα για καινούριο Far Cry. Για η συνέχεια ή πέμπτο μέρος. Ναι, ναι, κάτι, το, ναι, η συνέχεια του 3, μάλλον. Συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Η συνέχεια του 3 ή πέμπτο μέρος. Ωραία. Εγώ θα γούσταρα καινούριο setting πάλι, όπως το κάνανε με το Primal. Το Primal ήταν. Τα μάμ ήταν. Ναι. Ήτανε... Πού λες, δεν θα ήταν ωραίο, ρε φίλε, ένα πειρατικό Far Cry. Ναι, ναι. Αλλά ένα τέτοιο setting. Πειρατικό. Γιατί πειρατικό, θα μπορούσε να ήταν. Γιατί μου έχουν λείψει. Δεν ξέρω, ας το φτιάχνανε όπως θέλανε αυτοί, δεν ξέρω. Ναι, και πειρατικό, ωραίο θα ήταν, όντως. Έχεις δίκιο. Πειρατικό γιατί μου έχουν λείψει τα πειρατικά παιχνίδια. Και δεν εννοώ τα σπασμένα παιχνίδια. Και πάλι θα έμπλεγε ένας κακομοίρης σε κανένα νησί πειρατών, μάλλον. Ναι, κάπως έτσι. Φαντάζομαι. Ναι, αυτό φίλε, το Far Cry 3 σε πειρατικό νησί. Ναι, ναι, με, ναι, το, ναι. Με τον Βάς, ξέρω εγώ, πειρατή. Μαυρογέννη Βάς. Θα ήθελα να δω και κανένα σε παλιότερη εποχή. Σε εποχή, ας πούμε, κάποιος να έμπλεκε το 45, ξέρω εγώ. Ωραίο. Ωραίο. Εποχή του 45. Μετράει αυτό. Μετράει, φίλε, μετράει. Αυτά. Είναι κάτι άλλο από η Ubisoft. Α, και το Just Dance. Δεν ξέρω αν με συνδιαφέρει. Just Dance, ε. Ναι, ρε φίλε, Just Dance. Είμαι καλός χορευτής εγώ, αλλά... Εσύ το δείχνεις στις πίστες. Δεν νομίζω ότι χρειάζομαι τέτοια βοηθήματα. Όχι, όχι, όχι. Αυτά λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για Bethesda, έτσι κυράμε την αναφορά μας, να πω δύο πραγματάκια για το Prey, το demo που έπαιξα το Open Hour. Να πω λίγο πόσο βαρετό μου φάνηκε. Για πες, γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά τώρα το τι έχει γίνει. Λοιπόν, το Prey να πούμε ότι ήταν... Εγώ περίμενα ότι θα είναι καλό παιχνίδι, δηλαδή και από το... Και θέλω να κατεβάσω και εγώ τον demo να το δω, ναι. Για να δω αν θα το πάρω κιόλας. Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ να πω ότι με είχε ενθουσιάσει λιγάκι. Φαίνονταν πολύ ωραίο και συν ότι το κάνει η Arcane, η δημιουργός των Dishonored, εξαιρετική εταιρεία. Και έπαιξα με μεγάλη υπομονωσία το demo. Έτσι, στην αρχή είχε ενδιαφέρον, θύμισε λίγο Half-Life με τα πειράματα και, και το συμβάν που γίνεται. Αλλά στην πορεία μου φάνηκε λίγο αδιάφορο το όλο concept και flat οι χαρακτήρες, δηλαδή δανείζεται πράγματα από πολλούς, δανείζεται από Deus Ex, δανείζεται από Half-Life όπως είπα και από Bioshock, αλλά το σύστημα μάχης με το δεν μου άρεσε, δηλαδή δεν μπορείς να λοκάρεις εύκολα, γυρνάς γύρω από τον εαυτό σου για να πετύχεις τα μίμικ, κάτι μαύρες μαλακίες. Και γενικά μου ήταν ψηλοδιάφορο τελικά. Ατμόσφαιρα δεν μπορώ να πω ότι με εξτρέλανε. Την ήθελα λίγο πιο σκοτεινή. Είναι sci-fi, το ήθελα λίγο πιο σκοτεινό. Βέβαια κρίνω από το demo και από την πρώτη ώρα του παιχνιδιού. Ήταν λίγο... Μήπως επειδή ήταν demo δεν είχαν προσθέσει πράγματα. Όχι, γιατί ήταν το open hour. Οπότε είναι αυτό, ναι, που θα παίξεις με το που πάρεις το παιχνίδι. Περίεργο, ρε φίλε, γιατί η Arcane έχει κερδώσει δύο τίτλους. Ναι. Αξιοπρεπές, δύο τίτλους, δηλαδή το Dishonored 1 και το 2, ναι, τα οποία ήταν τρομερά σε λεπτά. Ναι, ίσως έπρεπε να το καταλάβουμε λιγάκι, γιατί το να έχει δώσει ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι όπως το Dishonored 2 το Σεπτέμβρη και τώρα να δίνει κι άλλο ένα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι λίγο δύσκολο για μια εταιρεία όπως η Arcane. Δεν είναι ότι έχει... Δηλαδή είναι σαν εργολαβία, ναι, μου φαίνεται. Εκεί είναι reboot το παιχνίδι, αλλά είναι λίγο εργολαβία μου φαίνεται, λίγο ξεπέτα. Ναι. Άμα δεν το παίξω κι εγώ να το δω. Ναι, εντάξει, ναι. Τώρα κρίνουμε από εκεί. Τώρα, δηλαδή, και είναι και το demo, ναι, αυτό. Γιατί. Ναι, πεις... τώρα απλώς. Κοίτα, και από demo και εμένα δεν μου άρεσε το Neo, η αλήθεια ναι, είναι. Ναι. Τώρα που το παίζω, μάλλον. Μου το έχει φέρει ο Σταμάτης, ξέρω εγώ και αυτά, να το δω. Πιο προσιτό μου φαίνεται τώρα, σαν κανονικό παιχνίδι, παρά από demo. Ναι, ναι. Μεγάλες διαφορές, πολύ μεγάλες διαφορές. Τώρα μήπως είναι το ίδιο και με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν ξέρω, πάντως δεν είναι. Δηλαδή εγώ θα κρατήσω λίγο... Πισινή. Ναι, θα κρατήσω μια πισινή και θα περιμένω. Θα περιμένω σε αυτή την περίπτωση, αν και μου έχει λείψει πολύ το Half-Life. Ένα Half-Life, δεν νομίζω ότι έχει τα φόντα αυτό το παιχνίδι. Το Half-Life τώρα μου φαίνεται πάει μας τελείως, έφυγε κι άλλος ένας από εκεί. Καλά το Half-Life, να πάνε να γαμηθούν, ας μην το βγάλουν ποτέ τώρα, πια δεν με ενδιαφέρει καν. Δεν το ξέρω τώρα, τι κάλτσα έχει καταντήσει, όλο αυτό έχει καταντήσει κάλτσα.
Αυτά για το Prey. Βγήκε και η Bandai Namco που έβγαλε τώρα και ένα παιχνιδάκι. Το Code Vein. Δεν το βγάλε. Θα το βγάλει. Ναι, ναι, το Code, λες το Code Vein, ναι, το οποίο φαίνεται φανταστικό για αρχή. Έχει ένα εξαιρετικό art direction. Και το, εγώ από ό,τι είδα λίγο μάκι στο gameplay. Ναι, θυμίζει Dark Souls. Μου βγάλει Dark Souls. Ναι, μου βγάλει Dark Souls. Ο τρόπος μάχης που είδα και εγώ, ναι, στα τρέιλερ μου θύμισε, ναι, και εμένα Dark Souls. Ναι, ναι, νομίζω ότι έτσι και έχει και ωραία υπόθεση. Δηλαδή με τα, η ανθρωπότητα είναι στο τέλμα και σκοτώνεις βαμπύρ και τέτοια. Λες μαλάκα, είμα, εδώ είμαστε. Είναι εμένα και το Prepare to Die που ξεκινήσαν αυτοί. Ναι, 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 ναι. Αυτό ήταν τι πιο στοχευμένο να σε, να σε τσικλήσει. Ναι, 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 ναι. Ναι, έτσι. Ναι, θα το δούμε και αυτό. Πιστεύω θα κάποιο gameplay θα βγει παραπάνω στην E3 από αυτό. Α, εγώ περιμένω και του Ιγκαράκη το Metroidvania, το Bloodstrain, έτσι λέγεται. Bloodstrain. Bloodstrain. Ναι, ναι. Ή Bloodthirst ή Bloodstrain μου φαίνεται. Τέλος πάντων, ναι. Bloodthirst νομίζω. Ritual of Blood, ναι, 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 ναι. Νομίζω ότι το Switch μου το περιμένει αυτό όπως και πώς. Εγώ ήθελα να το πάρω αυτό, ψινόμουν πάρα πολύ να το έπαιρνα για το τότε που υπήρχε το Wii U. Ναι. Γιατί είχε πει ότι θα το βγάζει και για εκεί, γιατί είχε πει ότι ο χάρτης ήταν στο πάντε πάνω. Ναι, ναι, ναι. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο άνετο από το να πατάς start και να βλέπεις, ας πούμε, στην οθόνη σου το χάρτη, από το να έχεις κατευθείαν ανοιχτό στο πάντε πάνω. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Αλλά το ακύρωσε για το, ναι, Wii U. Ναι, το πήγε στο Switch, Switch. Δεν θα το δω εκεί μάλλον. Ναι, όταν πάρει Switch. Εντάξει, Switch, μάλλον PlayStation 4 θα πάει αυτό. Καλά. Το θέλει και για να τρώφει. Εγώ θα το πάρω στο Switchάκι, να το παίζω παντού και αυτό. Να πω ότι παρέλαβα Mario Kart 8, το Deluxe, και θα λιώσουμε Λίαν συντόμως. Θα βγάλω και ένα... Σήμερα μου ήρθε. Σήμερα. Οπότε μου ήρθε. Δεν ξέρεις κάτι ακόμα, δεν μπορούμε δεν να έχουμε περιστατωμένη άποψη. Δεν έχω βγάλει ούτε ζελατίνα, δεν έχω βγάλει ακόμα. Έχει μείνει ακόμα τη ζελατίνα. Θα το βγάλω και θα περιμένω τώρα και το βραδάκι. Θα παίξω σίγουρα με παρέα, λίγο έτσι να γελάσω. Εντάξει, το Mario Kart το ξέρουμε τι είναι. Ειδικά το local multiplayer και το online multiplayer είναι όλα τα λεφτά. Έχει πολύ γέλιο, άφθονο γέλιο και πολύ ωραίο gameplay. Οπότε είναι γκαραντή παιχνίδι. Ξέρεις τι παίρνεις, ναι, από ένα. Εντάξει, όλα τα Mario Kart νομίζω ήταν αξιόλογα. Ναι, ναι, ξέρεις τι παίρνεις, αυτό είναι. Απλώς ελπίζω να μην με επηρεάσει σε τόσο βαθμό ώστε να οδηγάω όπως το Mario Kart. Όπως το στην πραγματικότητα όπως το Mario Kart. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να οδηγάς το προσώπου στο δικό σου σταμάξι. Μαλάκα, ξέρεις τι λες, ρε φίλε. Μπορεί να κοιτάω τον καθρέφτη πίσω και να νομίζω ότι με κυνηγάει κανένα Blue Cell. Ξέρω εγώ. Ποτέ δεν ξέρεις. Άμα κάτσεις και παίξεις, φίλε, κανένα οκτάρο, θα έχεις παρεστείς μετά σίγουρα. Σίγουρα. Αυτά, θες να πούμε και λίγο για Call of Duty, World War 2. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Αφού τους τελείωσαν οι μελλοντικές εποχές, τους τελείωσαν οι Όχι ακριβώς. Απλώς νομίζω τους βάλαν λίγο το μαχαίρι στο μυαλό, από τι είπα. Στο λαιμό με το Battlefield 1 και το ξαναγυρίσανε στα παλιά Call of Duty. Δηλαδή, κάναμε. Και πέρσι είχαν πάει άπατη, ρε φίλε, με το που βγήκε το τρέιλερ του Call of Duty στο YouTube. Θυμάμαι είχε πόσα εκατομμύρια dislike. Ναι. Ναι, γιατί? Ναι. Γιατί? Αφού νομίζω πως το Call of Duty είναι ένα παιχνίδι το οποίο αρέσει σε πολύ κόσμο. Ναι, έχει κοινό. Απλώς είχε ανακοινωθεί και το Battlefield 1 και καταλαβαίνεις τι γίνονταν. Είχε κουράσει μωρέ και λίγο αυτό το... Έχει και, κοίταξε να δεις τώρα, έχει κουράσει και σαν όνομα. Ναι. Σαν όνομα που έχει κουράσει, ναι, πιο, ναι, πολύ. Αλλά έχει και πόλεμο τώρα από παντού, δηλαδή έχει από το Battlefield. Ναι. Έχει από το... Battlefront και Titanfall. Όλα τη EA βέβαια. Ναι, έχει και το άλλο, το... πώς το λένε, με το Titanfall. Ναι, ναι, πάλι, ναι. Ας πούμε, ναι, αυτό. Και γιατί, το λέω γιατί παίξανε και αυτοί σε μελλοντική εποχή. Ναι, ναι, ναι. Μα η EA νομίζω ότι το έχει σχεδιάσει έτσι ώστε, δηλαδή, με το Titanfall να παίρνει παίχτες που γουστάρουν τα sci-fi, με το Battlefield να παίρνει παίχτες που γουστάρουν τα παγκοσμίου πολέμου και με το Battlefield αυτούς που γουστάρουν ένα Star Wars. Οπότε
μοίρασε τον κόσμο. Ναι, και, ναι. Και δηλαδή ναι. προσπαθεί να κόψει λιγάκι από Call of Duty. Είναι στρατηγική αυτή που... Στρατηγική EA. Τέλος πάντων, να δούμε. Είναι υποχθόνια η EA σαν εταιρεία. Τέλος πάντων, να πούμε την αλήθεια, δεν μας πολύ ενδιαφέρει σαν joystick. Ούτε ο Μάκης ούτε ο Μίτσος παίζουν online, αλλά ένα καλό campaign, πάντα το θέλουμε. Και ναι, λείπουν τα campaign από αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Έτσι, πάντα δεύτερο τα πιο παλιά πολέμου. Του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα πιο παλιά παιχνίδια, τα γούσταρα πολύ. Είχαν και μεγάλο campaign, χορταστικό. Ναι, ναι, και άμα γούσταρα, σε έπαιζες και μετά ένα online. Ναι, ναι, Medal of Honor, Call of Duty, τι εποχές γαμάτες, φίλε. Απλά είμαι τύπος ο οποίος δεν πολύ παίζει online. Ναι, ναι. Γι' αυτό δεν τα πολύ κοιτάω αυτά τα παιχνίδια. Οπότε δεν έχω και άποψη αν είναι κακό παιχνίδι, αν είναι καλό παιχνίδι. Ναι, δεν λέω και πολλά. Εμείς θα κρίνουμε μόνο από το campaign. Δηλαδή, ας πούμε, ναι. Ξέρουμε ότι Titanfall 2 το campaign ήταν αξιοπρεπέστατο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι και, δηλαδή, αξίζει να το παίξει κάποιος. Αξιοπρεπέστατο, όχι χορταστικό όμως. Ναι, όχι χορταστικό, ήταν μικρό. Ναι, αλλά δεν ήταν ξεπέτα από campaign. Έχουμε κάτι άλλο. Ένα πράγμα, ένα παράπονο. Εγώ ένα ξενέρωμα που φάγα ήταν που είδα ότι μια ανακοίνωση ότι θα έβγαινε καινούργιο Alien Isolation 2 και δεν βγήκε. Και τελικά βγήκε η εταιρεία και το διέψευσε. Ναι, ναι, ναι. Ρητός και διαροπάλου και λέει όχι, παιδιά. Καλά, τώρα ξέρεις τι, Μάκη. Τώρα όπου υπάρχει καπνός, δηλαδή μπορεί να μην ήθελαν να το αποκαλύψουν από τώρα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν κανένα μαρκετίστικο, φίλε. Του τύπου ότι για να ρίξει αυτή την είδηση, να δούμε τι ψάρια να πιάσουμε και άμα είναι να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε πάνω εκεί. Μπορεί. Υπολογίζω και σε αυτό. Υπολογίζω και σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί, φίλε, ήθελα να δείξουν άμα ο κόσμος θέλει. Μαλάκα, εγώ μία που το είδα και μία που κόντεψα να κλάψω. Σου φύγει ο κόλος, ε. Ναι, αφού μου άρεσε πάρα πολύ το πρώτο. Πάρα πολύ. Το θυμάμαι, είχε αρρωστήσει, το θυμάμαι. 4 φορές playthrough έκανα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το γούσταρα. Ιδιαίτερα το εικαστικό που ήταν στην εποχή sci-fi του 80, ναι. Δηλαδή όπως σχεδιάζαν τότε τα sci-fi, είχα τρελαθεί. Δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα το μυαλό μου που είχε ταξιδέψει. Ναι. Εγώ δεν το έχω παίξει ακόμα, το φυλάω για πολύ καλές ώρες, αλλά ναι, είναι... Παίξ το εσύ όταν αποσυρθεί κονσόλα. Ναι, ρε φίλε, θα το παίξω έτσι, αλλά θυμάμαι ότι έχουν κάνει πάρα πολύ, από ό,τι έχω δει έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ειδικά για τους φάνους του Alien. Βγαίνει και παιχνίδια Alien, βγαίνει και ταινία Alien τώρα. Ναι, ναι. Η οποία την περιμένω, την περιμένω πώς και τι αυτή την ταινία. Και δηλαδή και τα προηγούμενα που δεν τα έχει βγάλει αυτός, το 2 και το 3, κανονικά έπρεπε να είναι διαχειρός ρεντιλισκότ. Απλά στο πρώτο Alien, είχε γίνει μια διαμάχη για το τέλος. Ναι. Δεν θέλανε να σκοτώσουν την πρωταγωνίστρια. Άλλαξε το τέλος ο Ridley Scott και τσαμπουκαλέφθηκε μετά και σπάσανε. Αυτό ήταν. Και ανέλαβε μετά ο άλλος. Ο James Cameron. Εμένα το 4 δεν μου ψηλό άρεσε. Το 2 και το 3 ήταν, μ' άρεσε. Το 4 ήταν λίγο γεια σου. Δεν ήταν αυτό που περίμενα κι εγώ. Δεν το θεωρώ καλό ο Alien. Αξιοπρεπές. Εντάξει, ήταν αξιοπρεπές. Ναι. Αλλά δεν το θεωρώ και τόσο καλό. Δηλαδή το είδα μόνο και μόνο επειδή ήμουν φαν. Ναι, ναι. Της σειράς. Εντάξει, τέλος πάντων, η ατμόσφαιρα και η αγωνία που έχει το ένα δεν έχουν ξαναβγεί. Δηλαδή δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη sci-fi ταινία με τέτοια ατμόσφαιρα και τέτοια δυναμική. Έχει αρκετές. Μπορώ να σου πω εγώ άμα θες. Για πες μου. Παντόρουμ. Ναι, έτσι, όπως τα ακούς, Παντόρουμ. Για πες τι είναι αυτό. Από τις καλές sci-fi. Event Horizon. Ναι. Αυτή είναι ωραία. Αυτή είναι ωραία, αλλά δεν πιάνει μου. Από τις εξαιρετικότερες ταινίες sci-fi, thriller. Άμα ψάχνει δηλαδή. Εντάξει, τις ψάχνω γιατί σου λέω. Με το τρυπάκι του Alien έψαχνα να βρω κάτι παρόμοιο. Οπότε βρήκα αυτές. Ναι. Είδα αυτές μάλλον. Ναι. Είχα δει και αυτές. Οι οποίες ήταν πολύ τουμπάνο ταινίες και αυτές. Ναι. Και άλλο ένα ήταν. Έχει πολλές γραμμάτες, αλλά τώρα μου διαφεύγουν. Δεν μπορώ να τις συνηθώ έτσι στον αέρα. Πρέπει να τις είχα σημειωμένες να σας έλεγα. Δεν ήξερα ότι θα πας προς τα εκεί. Δεν ήξερα ότι θα πας προς τα εκεί. Συνέφερα. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα δούμε, αλλά αυτά θα μακάρι να ανακοινωθεί σύντομα Alien 2. Και όχι Alien, φαντάζομαι να ανακοινώσουν Alien Colonial Marines 2. Όχι, όχι. Αυτό δεν θα το ήθελα. Όχι, ήταν κακό παιχνίδι. Ήταν στα.
Κοίταξε, αυτό δεν άρεσε, λένε και τα λοιπά, και ξενέρωσε κόσμο. Εντάξει, εγώ πιστεύω λίγο των γραφικών. Όχι, εγώ να σου πω κάτι. Είπανε πολλά ψέματα. Και δηλαδή είχαν δώσει τόση μεγάλη προσδοκία στον κόσμο που δεν την, δεν την κάλυψε. Και φάνηκε δηλαδή από, από το downgrade που πήγε στα γραφικά, από πράγματα που δείχνανε που δεν βγήκαν τελικά στο παιχνίδι. Είναι περίπτωση No Man's Land αυτό. No Man's Sky, sorry. No Man's Sky. Ναι. Άρα δεν πήγε μπρος και δεν πήγε καλά λόγω του ότι λέγανε ψέματα. Όχι ότι ήταν κακό παιχνίδι. Ναι, δηλαδή, όποιος, αν αγάπησε κάποιο στο δεύτερο Alien του James Cameron, δεν μπορεί να μην το άρεσε και αυτό το παιχνίδι. Ναι, δηλαδή, εμένα το δεύτερο έργο του, το Alien το 2, ας πούμε, που ήταν James Cameron, δεν μου άρεσε τόσο όσο το πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε λογικό ήταν να μου αρέσει και τόσο πολύ το Alien Colonial Marines. Αλλά το ότι γίνεται του κουτρούλιο γάμος στο Alien το 2 όπως γίνεται το αντίστοιχο και στο Colonial Marines. Ναι. Ναι, ναι. Τα ίδια πράγματα. Να σου πω κάτι, είναι πολύ σημαντικό σκηνοθέτης της ταινίας και βλέπεις και τι. Άλλο όραμα έχει ο ένας, άλλο όραμα έχει ο άλλος. Αλλιώς το προσεγγίζει ο ένας, αλλιώς το προσεγγίζει ο άλλος. Αυτά. Κάτι άλλο έχουμε να πούμε έτσι. Που να αξίζει να υποθεί. Όχι, δεν μου έρχεται εμένα κάτι τώρα. Ωραία. Νομίζω εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια. Ναι, νομίζω τα καλύψαμε. Ίσως την επόμενη εβδομάδα ή τη μεθεπόμενη, ανάλογα πότε θα ξανακάνουμε, να έχουμε πάλι αρκετά πράγματα να πούμε. Ναι ρε φίλε, έτσι θα τα πηγαίνουμε. Ωραία, το κλείσουμε εδώ πέρα. Το σημερινό Joycast 3. Ναι. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, θα γίνονται πιο συχνά τώρα εκπομπές, να μπαίνετε και στο YouTube, στο κανάλι μας, να βλέπετε και τα βιντεάκια που αναβάζουν, κάνουν πολύ καλή σαρδά μεγάλο, πολύ καλή δουλειά τα παιδιά. Ζητάμε και την υποστήριξη από εσάς. Και έχετε και διαγωνισμοί, έχετε πολλά, τα βλέπετε συνέχεια το κανάλι. Και εννοείται, τα καλύτερα έχετε. Ναι, ανανεώνετε, μας μαθαίνετε. Είμαστε. Έτσι. Μας μαθαίνετε και σας μαθαίνουμε. Γι' αυτό κάνουμε. Βάλτε και τις παρατηρήσεις από κάτω. Άμα δεν σας αρέσει κάτι, πείτε μας. Τι δεν σας άρεσε, να το διορθώσουμε. Ναι, ή τι άλλο θέλετε να προσθέσουμε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Εννοείται. Γι' αυτό. Λοιπόν, Μάγκια, το κλείσουμε. Αυτά από μας. Λοιπόν, μια χαρά, παιδάκια. Και πάμε για Joycast 4 τώρα δυνατά. Καλή συνέχεια από μένα. Και από μένα το ίδιο. Jedi out. Γεια χαρά.